των παπουτσιών. Αυτό τώρα δεν είναι στην ενεργοποίηση. Μα δεν θα πηγαίνανε προκλητικά. Δεν θα πηγαίνανε παιδιά προκλητικά. Είναι νούμερο ένα Ελληνίδα. Πολύ λοιπόν, ωραία κοπέλα. Η Βουλά Βαβάτση. Όχι. Η πρωτοεμφανιζόμενη είναι η Βαβάτση, βεβαίως. Λοιπόν, ο Κώστας θέλει να πω για μια κατηγορία. Η Έλλη Παυλίδη κέρδισε την κατηγορία, να την πω. Ελένα, να την πω. Εξαρτάται. Κατηγορία έχει να κάνει με μια πόρτα. Να την πω. Όχι. Κέρδισε ένα βραβείο που έχει να κάνει με μια πόρτα. Λοιπόν, επίσης η Κάρλα. Η Κάρλα. Τι εννοεί. Μια πόρτα υπάρχουν οι μπροστά. Υπάρχουν οι μπροστινές, όχι την προτιμή. Εντάξει, παιδιά, θέλω να πάμε. Δεν είναι κατηγορία θεσμοθετημένη. Όχι, γιατί άρχισε να χάνει το χαριτωμένο της υπόθεσης στο σχόλιο αυτό. Η Κάρλα... Νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο. Δεν είναι κατηγορία θεσμοθετημένη. Βραβείο κωμικού ηθοποιού, ο Δόκτωρ Ντίνος. Γιατί υπάρχουν και κωμικές. Ναι, γιατί υπάρχουν κωμικές ερωτικές. Ότι τι. Ο Δόκτωρ Ντίνος που είναι και γιατρός πήρε το βραβείο και ο Ζαφύρης πήρε το βραβείο του κανονικού ηθοποιού. Ότι τη βάζεις και γελάς. Ο Δόκτωρ Ντίνος είναι ο κύριος που είναι πραγματικά γιατρός και έχει δώσει πέρσι και μια συνέντευξη. Ναι, τον είχαμε πετύχει... δει και στη Νέα Δημοκρατία. Στη Νέα Δημοκρατία, ναι. Είναι βουλευτής ο Δόκτωρ Ντίνος. Όχι, είχε πάει για να στηρίξει το κόμμα. Παιδιά, εμένα αυτή η λογοκρισία δεν μου αρέσει όμως. Γιατί δεν ανοίξαμε τις πόρτες όλες. Δεν λέμε τα βραβεία. Ναι. Άνοιξε όλες τις πόρτες, Φέη μου, να δούμε το πράγμα. Η Έλλη Παυλίδη, παιδιά, κέρδισε το Όσκαρ της πίσω πόρτας. Τι να κάνουμε τώρα. Το είπαμε, μωρέ Κώστα, λοιπόν, και εσύ το ξαναπέ. Υπήρχε καλύτερης... μην το πεις τώρα αυτό με τα χίλια. Έλα. Παιδιά, έχω ένα προβληματισμό στον πυροσκόπηση. Παιδιά, είναι επιστημονική όρη αυτή. Όχι, προβληματισμός είναι, δεν είναι, δεν έχει να κάνει με την κατηγορία. Παιδιά, δεν είναι πολύ περίεργο που αυτοί οι άνθρωποι τους βλέπεις έξω, είναι ντυμένοι, βαμμένοι, πολύ ωραίοι. Αλλά όταν λένε τώρα πάω για δουλειά, πάνε, δίνονται και Άρη, τώρα θα είναι κάνω παντρεμένοι έρωτα. Άνθρωποι με παιδιά πολύ από αυτούς. Αφού είναι δουλειά τους. Δεν είναι πολύ παράξενο. Ο Σιφρέντη έχει οικογένεια κανονικά και δεν είναι προσπηγημένο. Αλλά σκέψου ότι είμαστε παντρεμένοι. Ωραία, και πλέον πολύ φεύγω. Καλά, μα πάνε όλοι πολύ καλά ντυμένοι. Είναι η δουλειά τους, ρε παιδιά. Είναι η δουλειά τους. Μάλιστα. Μία πολύ ευχάριστη δουλειά. Ο κύριος Σιρινάκης έκανε κάποια δήλωση. Δήλωσε στην κάμερά μας, όχι. Δεν ξέρω, γενικά αυτά είναι. Αυτά είναι πλάνα από το δελτίο. Να σου πω γιατί πέφτει και στο δελτίο, έτσι. Το θέμα είναι ότι δεν πήγε ούτε η Τζούλια Αλεξανδράτου. Γιατί? Ούτε η Μαριάννα Ντούβλη που ήταν πρωταγωνίστρια. Αυτές θυμάσαι το χαμό που είχε συνεργαστεί με τον Σιρινάκη. Ο Σιρινάκης είχε βγάλει αυτές τις ταινίες. Αυτά τότε που παίζαμε στο Alter ήταν του Σιρινάκη. Σιρινάκη, ναι, και δεν καταδέχτηκαν να πάνε. Η κυρία Ντούβλη δήλωσε ότι είχε πρόβλημα οικογενειακό, γι' αυτό δεν έδωσε το παρόν. Πού τα μάθατε? Η Τζούλια μπορεί να ήταν στο εξωτερικό, ίσως. Λοιπόν, προχωράμε. Εναλαμονή